Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Οδυσσέας Ελίτης, ο ποιητής του φωτός που με τα λόγια και τους στίχους του έκανε τον κόσμο μας να μοιάζει λίγο πιο φωτεινός. Σαν σήμερα, στις 18 Μαρτίου 1996, ο ποιητής του Φωτός και του Αιγαίου, ο σπουδαίος Οδυσσέας Ελίτης έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα απέραντο κενό στον χώρο του πολιτισμού και των γραμμάτων. Με τους στίχους του δόξασε όσο κανείς άλλος την ομορφιά της Ελλάδας, μάλιστα, για την ποίησή του, η οποία, με φόντο την ελληνική παράδοση, ζωντανεύει με αισθηματοποιημένη δύναμη και πνευματική καθαρότητα βλέμματος τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργικότητα. Κέρδισε το 1979 βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε την καταπληκτική ικανότητα να κάνει τις εικόνες των ποιημάτων του να ξεπηδούν μπροστά στα μάτια μας με όλα τα χρώματα, τις ευωδιές τους, τις αναμνήσεις που ξυπνάνε, εικόνες του φωτός, του ουρανού, του απέραντου γαλάζιου της Ελλάδας, εικόνες ονειρικές πάντα υπό το φως του ελληνικού καλοκαιριού. Έτσι φώτιζε τον κόσμο μας ο Οδυσσέας Ελίτης και συνεχίζει να το κάνει μέσω του έργου που έχει αφήσει πίσω του. Τα λόγια του σπουδαίου αυτού ποιητή που μας χάρισε τόσο όμορφες εικόνες και τόση μεγάλη σοφία σε 28 ποιητικές συλλογές και ποίηματα, είναι ακόμα πιο σημαντικά σήμερα. Στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, διαβάζοντας Ελίτη, βρίσκουμε και πάλι την τόλμη, τη δύναμη, το κουράγιο να συνεχίσουμε για ένα καλύτερο αύριο.